από τους σημαντικότερους δεξιοτέχνες λυράριδες στην ιστορία της κριτικής μουσικής. Θλίψη σκόρπισε στην Κρήτη η είδηση της απώλειας του Ζαχαρία Μελισσανάκη, του λυράρι με καταγωγή από το Μεσοχωριό, του οποίου η διαδρομή στο χώρο της κριτικής μουσικής διήρκησε 50 χρόνια και στη διάρκεια της κατάφερε να ξεχωρίσει για το σεβασμό και τον τρόπο που αγάπησε και υπηρέτησε την παράδοση του τόπου. Ο Ζαχαρίας Μελισσανάκης είχε πλούσια παρουσία στα μουσικά δρόμενα, αλλά και δισκογραφικό έργο που αγαπήθηκε πολύ. Θεωρήθηκε από πολλούς ένας από τους μεγαλύτερους λυράριδες της κριτικής μουσικής και η απώλειά του συνοδεύτηκε από λόγια θλίψης για το χαμό του στα 76 του χρόνια. Και εμείς ευχαριστούμε το κανάλι που μας κάλεσε για να μας παρουσιάσει να παίξουμε. Αυτή είναι η γλυκάδα που βγάζετε στη λύρα σας. Θέλω να μου πείτε το μυστικό σας. Τι είναι 40 χρόνια παίζω εδώ, 50 ή δεν θες να κάνω. Βιρτουόζος λυράρης και μοναδικός συνθέτης, ο Ζαχαρίας Μελισσανάκης με το γλυκό παίξιμο της λύρας του συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα στη δισκογραφία και στο πάλκο. Από πόσο χρόνο δάσκαλε παίζετε? Από 12. Από 12. Πόσα είναι αυτά τα παιδιά που έχετε διδάξει μέχρι σήμερα? Άσε, άμα βάζεις μαθητές είναι καμιά τριανταρά. Και πρώτα με από τον Οδαράκη που είναι φίρμα τώρα και πολλοί άλλοι. Η συνεργασία του με τον Μανώλη Κακλή και οι συνθέσεις του Μελισσανού που ερμηνεύτηκαν μοναδικά από τον Κακλή έχουν αφήσει εποχή στην κριτική μουσική. Εσείς από πού μάθατε? Εγώ από πουθενά, από μόνος μου. Τα χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας διασκέδασε τους κριτικούς όχι μόνο στο νησί αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ υπήρξε δάσκαλος για πολλά νέα παιδιά, ενώ μια από τις τελευταίες του εμφανίσεις ήταν στην εκπομπή «Έλα κοντά» με την Αναστασία Μπιτζηλέου. Είναι ο Ζαχαρίας Μελισσανάκης! Το έργο του στην κριτική μουσική θα παραμείνει αιώνιο. Το ίδιο και το συνέστημα που δημιούργησε στους λάτρεις της κριτικής μουσικής που τον κατέταξαν ανάμεσα στους κορυφαίους λυράριδες.